Σε ασφικτικές οικονομικές συνθήκες πραγματοποιεί το φετινό στρίγος λόγω της ενεργειακής κρίσης και των ανατιμήσεων, γεγονός που πιέζει τον κλάδο συνολικά και ιδιαίτερα τους αμπελουργούς και τους συνοπιούς, προκαλώντας περαιτέρω ανησυχία. Η χρονιά είναι δύσκολη κυρίως γιατί έχει ανέλθει πάρα πολύ το κόστος παραγωγής καταρχήν των σταφυλιών για τους αμπελουργούς. Έχει ανέβει πάρα πολύ το κόστος παραγωγής για τα ενοπεία. Το ενεργειακό και μόνο αντιλαμβάνεστε ότι έχουν ξεφύγει πάρα πολύ τα επίπεδα. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε ένα προϊόν ψυχαγωγίας, το οποίο απευθύνεται κατά βάση στην εστίαση αλλά και σε χώρους όπου ο κόσμος διασκεδάζει. Πλέον με το περιορισμένο εισόδημα των Ελλήνων είναι και αυτό πιο δύσκολο. Αλλά δυστυχώς έχουμε και ένα πρόβλημα ακόμα με τις εξαγωγές, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ομαλοποιηθεί, κυρίαρχα λόγω της πανδημίας και των προβλημάτων που υπάρχουν σε χώρες και κυρίως της Ανατολής, όπως είναι η Κίνα, αλλά και στην Αμερική, όπου ακόμα η κρίση δεν έχει φύγει. Οι ιδιαιτερότητες που συνεπάγονται δυσκολίες είναι πολλές, τόσο οι ενδογενείς όσο και οι εξωγενείς. Ωστόσο, σε ό,τι έχει να κάνει με το προϊόν, η φετινή χρονιά δείχνει καλή σε παραγωγή και ποιότητα. Η φετινή χρονιά δείχνει ότι έχουμε εξαιρετική ποιότητα και από ό,τι φαίνεται είναι και στα περισσότερά μας τοπικά προϊόντα, όχι μόνο στο σταφύλι. Και ποσότητα και καλή ποιότητα είναι λίγο όψιμη, δηλαδή θα πάει λίγο πιο μετά ο τρίγος λίγο. Αλλά ήδη εμείς στη Μεσσηνία, λόγω του ότι έχουμε και θερμό κλίμα, περίπου από τις 15 Αυγούστου, τα περισσότερα ενοπία της Μεσσηνίας έχουν αρχίσει και τριγάνε συγκεκριμένες ποικιλίες, οι οποίες είναι λίγο νωρίτερα, όπως είναι το Σαρντονέ, η Μαλαγκουζιά, το Ασύρτικο. Αλλά αργότερα, προς τις 15 Σεπτέμβρη, πλέον θα πάμε για τον κυρίαρχο όγκο των σταφυλιών της Μεσσηνίας και της υπόλοιπης Πελοποννήσου. Ο κλάδος ενοποίησης αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς σε επίπεδο απόδοσης. Ωστόσο, η στήριξη σε αυτή την κρίσιμη περίοδο θεωρείται κάτι περισσότερο από επιτακτική. Κύρια για τους παραγωγούς. Είναι δεδομένο ότι η ενοποίηση στη χώρα, τουλάχιστον την τελευταία 20ετία μετά το 2000, και είναι η πρωταθλήτρια καταρχήν στις εξαγωγές υπό την έννοια των ρυθμών ανάπτυξης. Και δεδομένα φαίνεται ότι το κρασί, το ελληνικό, είναι αποδεκτό στις περισσότερες αγορές του κόσμου. Αυτό που έχει σημασία και πρέπει να συνεχίσουμε είναι γιατί περνάμε κρίσεις, περάσαμε μια δεκαετία κρίσης, αλλά πλέον έχουμε και συνέχεια. Αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι να στηρίξουμε σε αυτή τη συγκεκριμένη κρίση την ενεργειακή, αλλά κυρίαρχα και την κρίση του πληθυσμού, τους αγρότες μας, γιατί αυτό που πρέπει να προφυλάξουμε σαν κόριο οφθαλμού είναι η πρώτη ύλη, που είναι το σταφύλι, η ανώτερη ποιότητα αυτού, και αργότερα προφανώς και το εξαγωγικό προφίλ της χώρας με συγκεκριμένες στηρίξεις σε μεταφορικά κόστη και σε πολλά άλλα, τα οποία αυτή τη στιγμή μας κάνουν πολλές φορές μη ανταγωνιστικούς. Διαρκώς και με νέες ετικέτες στην αγορά, η ανταγωνιστικότητα του μεσσηνιακού κρασιού ανεβαίνει. Χαρακτηριστική η προσπάθεια της ενοποίησης ΑΣΤΥΡ. Είναι μια δουλειά η οποία προσπαθείς πάντα να εξυγχρονίζεσαι με τις τάσεις αγοράς. Είναι ένα προϊόν το οποίο δεν απευθύνεται μόνο τοπικά, απευθύνεται σε μια παγκόσμια αγορά και προσπαθείς πάντα και γευστικά, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα και αυτό, αλλά και εμφανισιακά, να ακολουθήσεις τις τάξεις του σύγχρονου μάρκετινγκ, γιατί ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε όλοι είναι να είναι τα προϊόντα μας και σε καλή ποιότητα αλλά και σε καλή τιμή, αλλά κυρίαρχα βρίσκονται στα ράφια στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου.